Σοκάρουν οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης της 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, αφού δύο περίπου χρόνια μετά, όπως όλα δείχνουν, όχι απλά ξετυλίγεται το κουβάρι, αλλά οι αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε διώξεις για ανθρωποκτονία, μεταξύ άλλων και σε βάρος ενός ιερέα. Η υπόθεση αναστάτωσε την τοπική κοινωνία του Αλικιανού Χανίων στις 23 Σεπτεμβρίου του 2022, όταν η 75χρονη Σάνικο Τσαούση, πολύτεκνη μητέρα και γιαγιά με καταγωγή από την Αλβανία, ενώ πήγαινε να δει το γιο της που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο, εξαφανίστηκε. Ήρθε η πεθερά μου από εκεί, έφτασε κάπου εδώ πέρα. Ναι. Από εδώ, κάπου εδώ μάλλον. Έκανε ένα τσάκ και τα πέταξε. Ήταν 7:59 όταν πέρασε η πεθερά μου το δρόμο απέναντι. Μάρτυρες από την περιοχή είχαν δει την 75χρονη να προχωράει στα στενά του χωριού και αυτό είχαν καταθέσει στις αρχές. Με την οικογένειά της να αναζητά από την πρώτη στιγμή τα ίχνη της, ο εντοπισμός από τις πρώτες κιόλας ώρες κυλίδων αίματος, σε σημείο από το οποίο αποστόνιζαν μέλη της οικογένειάς της, σίγουρα θα περνούσε η 75χρονη πηγαίνοντας στο γιο της, είχαν από νωρίς οδηγήσει σε εκτιμήσεις περί τραυματισμού της και εξαφάνισής της από το δράστη ή τους δράστες. Και λέω αίμα του παιδιά. Μου λέει όχι. Ξανατο βλέπω εδώ, είχε μία σταγόνα μεγάλη και μετά είχε σταλίτσα μία καχή. Περίπου 2 μέτρα. Έκανα και φωτογραφίες ή βίντεο. Πήγαμε στην αστρονομία μαζί με τον άντρα μου και ψάχναμε παντού. Μέλη της οικογένειας της άτυχης ηλικιωμένης μάλιστα είχαν αποτυπώσει την αγωνία τους στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη. Και έφυγε 11 ώρα, τη φέρα εγώ ίδιος. Φέρα την κάμερα που έχω δει, έχει δει αστρονομία, ότι γύρισα. Και έφερα τη μάνα μου. Και το πρωί με παίρνει η αδερφή μου, μου λέει δεν βρίσκω τη μάνα. 2 χρόνια μετά, το σενάριο φαίνεται να επαληθεύεται και μάλιστα εκτός από τον ιερέα, διώξεις για συνέργεια σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν ασκηθεί σε 2 τσεχικής υπηκότητας άνδρες που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους. Μετά ήρθαν αστυνομικός, ήρθαν όλες, περπατούσαμε, ψάξαμε παντού, δεν έχουμε καμία απάντηση. Τα στοιχεία που φαίνεται ότι συνθέτουν αυτό το σκηνικό αφορούν στον ιερέα ως το άτομο που τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του την 75χρονη και αμέσως μετά εξαφάνισε τη σωρό της. Η εμπλοκή των Τσέχων που πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτελούσαν εργασίες στο νεκροταφείο του χωριού προς ώρας συνδέονται με τη μορφή της συναυτουργίας στην ανθρωποκτονία της 75χρονης. Παρά τις εξελίξεις στην υπόθεση, 2 χρόνια μετά, το πτώμα της γυναίκας δεν έχει ακόμη βρεθεί. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ομολογία για την τέλεση του εγκλήματος δεν έχει τουλάχιστον μέχρι στιγμής υπάρξει.